Κοιτάξτε να δείτε, οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ είναι διαχρονικές. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο νομό Χανίων 39 πληρώματα ασθενοφόρου. Το τεστ επιχειρησιακά μπορούμε να ανταποκριθούμε με 3 ασθενοφόρα πρωί, 3 απόγευμα, 3 νύχτα. Το minimum βέλτιστο είναι αυτό, το οποίο δεν είναι και το ασφαλές. Είναι σε οριακό επισφαλές επίπεδο βάσει πληθυσμιακής κάλυψης που έχουμε ο νομός Περιφερειακή Ενότητα. Μιλάμε ότι καλύπτουμε έναν πληθυσμό 155.000 ανθρώπων και κανονικά βάσει των πρωτοκόλλων πανευρωπαϊκά θα έπρεπε να έχουμε 5 ασθενοφόρα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι συνεπείς έχουμε. Τα κέντρα υγείας, όπως γνωρίζετε, είναι υποστηλευμένα ή δεν έχουν ασθενοφόρα, είναι σε βλάβες. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε όπου γίνεται και όπου είναι εφικτό, αλλά αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξει πολιτική βούληση να γίνει επιτέλους το αυτονόητο. Να γίνουν προσλήψεις στην υγεία, προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, μόνιμου προσωπικού. Δυστυχώς οι επικουρικοί συνάδελφοί μας σε 6 μήνες είναι επισφαλές, λίγοι είναι οι συμβάσεις τους και το πιο πιθανό είναι ότι θα τους χάσουν, που σημαίνει ότι θα πέσουν στα 32 πληρώματα ασθενοφόρου κάτω από το όριο πλέον ασφαλείας. Δεν θα μπορούν να βγάζουν πλέον ούτε τα 3 ασθενοφόρα. Ο τομέας αποχρώνους φακείων με πόσα ασθενοφόρα λειτουργεί και πόσους εργαζόμενους? Ένα ασθενοφόρο λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο τομέα αποχρώνους βρύσης φακείων, όπου επιχειρησιακά είναι με 7 επικουρικούς, που και σε αυτούς θα λήξει η σύμβασή τους, και με 4 μόνιμους του ΕΚΑΒ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε 6 μήνες ούτε αυτό το ασθενοφόρο θα μπορεί να κυκλοφορεί. Μιλάμε για ένα ασθενοφόρο μόνο, για μια περιοχή πάλι της τάξης των 40.000 πληθυσμού. Και όταν επιχειρεί και φεύγει το ασθενοφόρο του Καβρού για τα Σφακιά, η περιοχή όλη εκείνη μένει ακάλυπτη. Πρέπει να φύγουμε εμείς από εδώ να καλύψουμε 50 χιλιόμετρα ορεινού δικτύου όγκου σε περίπτωση ανακοπής, τροχαίου ή οτιδήποτε επίγον παθολογικό συμβεί. Πείτε μας κάτι άλλο. Με δεδομένο ότι και τα κέντρα υγείας λειτουργούν ουσιαστικά ή πόσα ασθενοφόρα είναι ασθενοφόρα τα οποία μένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψη προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, στο κέντρο υγείας Καντάνου οι βάρδιες δεν μπορούν να βγουν. Στο κέντρο υγείας Κισάμου επίσης έχει συμβεί. Πολλές φορές. Ναι. Θέλω να πω, εσείς είστε πάντα διαθέσιμη σαν ΕΚΑΒ, με την έννοια επαρκή το προσωπικό και τα ασθενοφόρα να καλύπτεται και αυτά τα κενά? Θα σας πω λοιπόν την πραγματική και τα πραγματικά νούμερα. Αυτή τη στιγμή φεύγουμε σε διακομιδή καθημερινή βάση σχεδόν στο Ηράκλειο από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, λόγω του ότι δεν μπορούν να καλύψουν τα περιστατικά εδώ. Δεν υπάρχουν ιατρικές ειδικότητες για να καλύψουν τα περιστατικά και τα διακομίζουμε στο Ηράκλειο, στα δύο πανεπιστημιακά. Που σημαίνει ότι από 3 ασθενοφόρα γινόμαστε 2 και όταν βγάζει και δεύτερη διακομιδή, από 2 γινόμαστε 1. Ασθενοφόρο για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων όσον αφορά και το Δήμο Χανίων. Άρα προκύπτει από μόνο το, όπως καταλαβαίνετε, ότι εννοείται ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τις δικές μας ανάγκες εδώ τοπικά. Τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουμε αύξηση των τροχαίων κάθε φορά, τυχαίνει να το χειρότερο σενάριο ποιο είναι? Να είστε στο Ηράκλειο, να κληθείτε σε τροχαία, να μην έχετε να εξυπηρετήσετε, ζητάτε τη συνδρομή ιδιωτικών ασθενοφόρων? Τι γίνεται? Το χειρότερο σενάριο είναι κάτι το οποίο το ζούμε κάθε μέρα. Και να ξέρετε ότι έχει συμβεί ήδη πολλές φορές τα χειρότερα σενάρια. Έχει τύχει να λείπει όντως σε διακομιδή το ασθενοφόρο. Άλλο ασθενοφόρο να είναι σε ένα παθολογικό το οποίο δεν χρήζει επίγουσας άμεσης έκτακτης ανάγκης να διακομιστεί. Και να έχουμε πυροβολισμό ανθρώπου, να έχουμε ανακοπή ανθρώπου, να έχουμε λιποθυμία η οποία δεν γνωρίζουμε την κατάσταση αν είναι όντως ανακοπή ή αν είναι μια απλή λιποθυμία. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι καθημερινότητες για μας. Και έχει να διαχειριστεί και το κέντρο μας τέτοια περιστατικά σε καθημερινή βάση. Και ο λόγος είναι ότι ο στόλος και τα πληρώματα δεν φτάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι, δυστυχώς. Πρέπει να το καταλάβει πλέον το πολιτικό προσωπικό της χώρας και πρέπει να σκύψουν όλοι αυτό που ονομάζουμε υγεία. Πρέπει να σκύψουν πραγματικά από πάνω και να το δουν. Δεν γίνεται να είμαστε με ευχολόγια και να λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μια καλή υγεία, ειδικά μετά από αυτό που περάσαμε την τελευταία τριετία με την πανδημία. Νομίζω ότι ήταν ένα τεράστιο μάθημα για όλους. Καταλάβαμε όλοι ότι το δημόσιο είναι το μοναδικός φορέας που μπορεί να προάγει την υγεία και να την υπερασπιστεί περισσότερο από τον οτιδήποτε. Και αυτό που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, είναι να τη στελεχώσουμε και να τη στερεώσουμε στις στερεές βάσεις. Κάτι το οποίο δεν ακούγεται και έχουμε πάρει μόνο ευχαριστήρια είναι ότι αυτή τη στιγμή, με αφορμή που έχετε μαζευτεί λόγω του ανθυγιεινού επιδόματος, θεωρούμε και καταγγέλουμε και εμείς από μεριά μας στο σωματείο ότι είναι αδικία σε εργαζομένους του υγειονομικού χώρου να μειώνεται και να κόπτεται το ανθυγιεινό επίδομα, ενώ να δίνεται σε κάποιους άλλους και σε κάποιους άλλους όχι. Δηλαδή, αρχίζουμε και λειτουργούμε με πρακτικές διέρηκε βασίλευε. Το καταγγέλουμε, είμαστε εναντίον, θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να παίρνουμε και το δικαιούμαστε το ανθυγιεινό και πόσο μάλλον το βαρύ ανθυγιεινό, το ένσημο. Επιτέλους, αυτός ο ραχνάς πρέπει να τελειώσει. Χρειάζεται μόνο πολιτική βούληση.